Η αναμενόμενη θετική απόφαση της διοργανώτριας αρχής επί της τελικής πρότασης που κατέθεσε η ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της κατηγορίας οριστικοποιήθηκε στις συνεδρίες του Συμβουλίου το μεσημέρι, με το τελικό ποσό της προσφοράς για την τηλεοπτική κάλυψη να ξεπερνά λίγο τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Από τι 12 ομάδε τη κατηγορία, ο Απόλων Σμύρνη διαχώρησε τη θέση του εμένοντα την άσκηση τη προσφυγή που έχει κάνει, ζητώντα να ισχύσει το αρχικό προσύμφωνο που είχε υπογράψει όπω και οι υπόλοιπε ομάδε από το καλοκαίρι του 2018. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο, με τη διοργανώτρια αρχή όμω να αποφασίζει την επανέναρξη τη αγωνιστική δράση από την δεύτερη αγωνιστική και όχι από την πέμπτη που θα γινόταν αν το πρωτάθλημα είχε εξελιχθεί κανονικά. Με τι ομάδε να συμφωνούν στο τελικό ποσό τη ΕΡΤ, το ζήτημα που μένει να διευκρινιστεί είναι εάν τα χρήματα θα μοιραστούν ισόποσα ή ανάλογα με την εμπορικότητα κάθε ομάδα. Στο δεύτερο, φαίνεται να συμφωνούν σχεδόν όλε οι ΠΑΕ, καθώ δεν είναι δυνατό ομάδε όπω ΠΑΣ, που πλήν τη εμπορικότητα διατηρούν τμήματα σε όλε τι κατηγορίε υποδομών, να εισπράξουν τα ίδια χρήματα με ομάδε που δεν διατηρούν κανένα τμήμα υποδομή. Υπολογίζεται ότι ΠΑΣ και Λεβαδιακός θα εισπράξουν ποσό μεταξύ 650 και 700 ευρώ, ενώ αν ο Απόλλωνας επιμείνει στην άρνησή του θα ζητηθεί να μοιραστεί εξίσου και το ποσό που το αναλογεί στις υπόλοιπες ομάδες. Ο ΠΑΣ Γιάννα συμφώνησε στο μεταξύ να πραγματοποιήσει ένα ακόμη, προφανώς το τελευταίο φιλικό παιχνίδι αύριο Παρασκευή στις 4 το απόγευμα στο Πανυπηρωτικό με αντίπαλο τον Καραϊσκάκη Άρτας.